Ποια είναι η θρησκεία σου? Πιστεύω γενικά στους ανθρώπους. Μπράβο! Μέχρι τώρα σε έχουν επιβεβαιώσει? Όχι. Αλλά πιστεύω. Αυτό είναι το νόημα της θρησκείας. Χριστιανός Ορθόδοξος. Ορθόδοξος γενικά, αλλά τώρα έτσι πως έχει. Πιστεύεις στο Θεό γενικά? Πιστεύω. Στους παπάδες δεν πιστεύω. Ορθόδοξος χριστιανός. Είμαι άθεος. Ορθόδοξη. Είμαι βαπτισμένη χριστιανή Ορθόδοξη, αλλά δεν πολύ πιστεύω. Είσαι άθεη, άθρησκη. Το ψάχνω. Χριστιανός Ορθόδοξος. Χριστιανή. Ορθόδοξη. Χριστιανή Ορθόδοξη. Τελεία. Καθολικός. Ορθόδοξη. Πιστεύετε στο Θεό ότι υπάρχει? Ναι, υπάρχει. Έχει δώσει δείγματα γι' αυτό. Και σας αρέσει το ιεραποστολικό? Ναι. Τα καλύτερα πράγματα. Είστε πιο κοντά στο Θεό όταν την κάνετε? Τι πας? Φυσικά, φυσικά. Φτάνεις μέχρι τον ουρανό έτσι. Τραγουδάς Φουρέιρα στο Θεό με πα. Από ό,τι μου εξήγησες πριν. Είναι το mainstream, η mainstream. Μου αρέσει. Ωραία, περισσότερο από άλλες τάσεις. Πρέπει να το μάθω κι αυτό. Κάνει να νιώθεις έτσι ότι υπάρχει ένα connection θρησκευτικό με τη γυναίκα. Α, ναι. Ότι πηγαίνετε προς γάμο. Ναι. Η στάση είναι ιεραποστολική. Κλασική στάση. Γυναίκα από κάτω, άντρας από πάνω. Αυτό είναι ζωή μου. Ναι, μ' αρέσει. Κάποιες φορές. Περισσότερο από τις άλλες στάσεις. Μπορεί να βαριέμαι. Αν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Ποια άλλη στάση πραγματοποιήσιμη εκείνη τη στιγμή? Είναι λίγο ρε παιδί μου σαν το γητό που παραγγέλνεις απ' έξω, τύπου σουβλάκι. Δηλαδή τύπου όταν δεν έχει μαγειρευτό, παίρνεις αυτό. Είναι κάπως η στάση e-food. Κάνεις ιεραποστολικό και λες άντε να περάσουμε στο κυρίως πιάτο τώρα. Ναι. Ναι. Περισσότερο από τις άλλες στάσεις. Όχι. Εννοείται. Υπάρχει μια χριστιανική ευλάβη όταν κάνεις ιεραποστολικό? Όχι. Όχι. Γιατί? Βεργέμαι. Ναι, ναι. Σ' αρέσει πιο πολύ από τα υπόλοιπα? Εντάξει. Κοίτα, δεν κάνω και ευχέλαιο. Νιώθω παπαδάκι. Πορνοδιαστροφικό, ακούστηκε. Να σου πω κάτι. Την ώρα εκείνη αρχίζω και ψέλνω. Είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα. Αλήθεια. Ψέλνεις μαζί με την παρτενέρη μόνο σου, έτσι? Φέρνω και φίλους μου και ψέλνουμε όλοι μαζί. Ναι, μ' αρέσει. Δεν το ξέρω, θα το δοκιμάσω. Υπέρ ή κατά στο διαχωρισμό εκκλησίας από κράτος? Υπέρ. Γιατί, φίλε μου? Γιατί δεν θεωρώ ότι το κράτος έχει να κάνει κάτι με τη θρησκεία, το πώς η πολιτική, η οικονομία και τα σχετικά. Τα. Είσαι κατά στο διαχωρισμό, γιατί? Πιστεύω η θρησκεία με το κράτος, τέλος πάντων η εκκλησία, θα έπρεπε να είναι δίπλα στο κράτος. Θέλουν να μας εξισλαμίσουν, ωραία. Πιστεύω κάποια στιγμή ο λαός θα εξισηκωθεί. Ξέρω, βρήκες άσκετη. Άρα δεν είναι αδιάφορο. Α, ναι. Δεν έχω κάποια άποψη, πιστεύω ότι κατά περισσότερο. Κατά στο διαχωρισμό. Έγινε. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ. Γιατί είναι πάντα στο πυροβλήτο, γι' αυτό. Όχι, να μην διαχωρίσω, γιατί κάτι μου μυρίζεται εμένα. Τι σου μυρίζεται? Μεγάλη προδότηση είναι αυτή από το Παναγάνων. Διαχωρισμός και τα λοιπά είναι προδοσία κάτι άλλο το Παναγάνων. Ανακατεύεται με το Μακεδονικό. Μάλιστα. Το πάει αλλού, απλά δεν το λένε. Πάει αλλού η μπάλα. Απλά οι παπάδες που σου είπα ότι είναι αδερφές. Θέλουν να λένε ψέματα στον κόσμο, ρε παιδιά, παραμυθιάζουν τον κόσμο θέλουν. Άκυρο το ένα από το άλλο. Ναι. Άρα το κράτος να συνεχίζει να τους πληρώνει σαν να είναι δημόσια επιχείρηση. Ναι, ναι, εννοείται. Συμφέροντα είναι. Τι νομίζετε, έτσι δεν γίνεται τίποτα. Δεν με νοιάζει, δεν έχω ασχοληθεί καν βασικά. Υπέρ. Κουστάρεις? Κουστάρω. Πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν σε διαφορετικά κουτάκια, ρε παιδιά, όχι όλα μαζί. Τι είναι αυτό, κολοκυθόσουπα? Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Δεν μπορεί να είναι ένα, γιατί ως δημόσιοι υπάλληλοι πώς πληρώνονται δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι ένα ενιαίο, πρέπει το κράτος να είναι ξεχωριστό. Κατά. Γιατί? Είναι κάτι του που είναι στην κοινωνία μας και η θρησκεία και το κράτος. Πιστεύω ότι είναι όλα μαζί. Είσαι αμαρτωλός. Εννοείται. Αυτό. Για ξανακάντε αυτό, μ' άρεσε. Έχεις τι έχεις? Κάτι το. Στα μάτια κάποιου σίγουρα. Εννοώ ότι η αμαρτία για τον καθένα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τι σημαίνει για σένα αμαρτία? Αμαρτία είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι ανήθικο. Δεν μπορώ να το έχω σε εισαγωγικά, αλλά θα το κάνω παρόλα αυτά πανέμορφη. Όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες. Καλύτερη σας αμαρτία θέλω να ξέρω. Έχω πει 1-2 φορές ψέματάκια. Άργα. Πουστάρεις? Όχι. Ναι. Τουλάχιστον με αυτά που λέει η χριστιανική θρησκεία, ναι. Έχω κάνει σεξ και δεν έχω παντρευτεί, ας πούμε. Φαντάζομαι αυτό έχω κάνει. Είμαι τόσο καλό παιδί. Ναι. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί στη ζωή. Με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι έχεις κάνει, ας πούμε, κάποια αμαρτή? Ας πούμε, έχουμε προδώσει φίλους κοντινού. Ντροπή σου. Τραγικός. Έχω πάει με κοπέλα φίλου μου. Έμαθε. Ναι. Αλλά εντάξει, μετά ήμασταν πάλι φίλοι, δηλαδή δεν χωριστήκαμε. Η κοπέλα? Η κοπέλα έφυγε, τι να κάνουμε. Εσύ, κάποια αμαρτία? Κάτι παρόμοιο. Έχω πάει με κολλητό του αγοριού μου. Ντροπή σου. Αν δεν ταιριάζατε, δεν θα συμπεθεριάζετε, έχω να πω εγώ. Μετανιώσει ή άμα γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα τις ξανακάνατε? Όχι, όχι, εννοείται πως την έχουμε μετανιώσει την αμαρτία. Να γίνονται, αλλά να προσπαθήσουν να τις βελτιώσουν. Έχω κάνει αμαρτίες, που λέγει ο Δημάκης. Έχω κάνει αμαρτίες. Να το ξέρεις.
Να το ξέρει από αυτέ που σου πληγώνουν. Πάμε για την καρδιά και υποφέρει. Λάβει κανένα. Έχει πάει σε κανένα talent show τύπου. Δύο μήνες ήμουν στο Voice. Και ποιο δεν είναι. Μεγαλύτερη σου αμαρτία. Μεγαλύτερη μου αμαρτία είναι η απιστία. Ναι, πολύ. Πιστεύω όλο ο κόσμο. Γουστάρι. Ναι, γουστάρω. Καλύτερη αμαρτία που έχει κάνει. Να πάω με έναν άντρα μια βραδιά και να μην τον ξαναδώ. One night stand. Ναι. Δεν νιώθω αμαρτωλή. Δεν έχεις κάνει ποτέ έτσι κάτι μικρό ή μεγάλο. Που κάνει, αλλά δεν νιώθω άσχημα, οπότε δεν είμαι αμαρτωλή. Να έχεις σχέση να πας με κοπέλα άλλη. Κέρατο δηλαδή. Ναι, ψιλοτάραντος. Το κατάλαβε η κερατού. Η κερατού, που ήταν πολύ παλιό, όχι, ήταν λίγο αθώα. Εμείς τα αθώατα που μπουκάκια, εμάς έρχεστε και πατάτε. Υπάρχουν και αγοράκια όμως που είναι έτσι που την πατάνε. Έχεις μετανιώσει. Όχι, ήταν ωραία. Να το ξανακάνε. Αν ήταν τόσο πολύ πρεσμένος και δεν μπορεί να κατηθώ, μπορεί, ναι. Έχεις ακούσει που λέει η Βύση σε ένα τραγούδι λατρεμένο το απαγορευμένο. Ναι, λατρεμένο το απαγορευμένο. Άρα ναι. Η αμαρτία μήπως είναι γλυκιά. Δεν είναι. Πού ναι, θα, άμα πες το επίμαχο σημείο και ξέρεις να σε φτιάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις όχι. Πες εσύ τις τρεις εντολές σου. Αντί για τις 10 που έγραψε ο Χριστός στις mainstream, εσύ θέλω κάτι άλλο. Να υπάρχει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Να μην υπάρχει το άγχος και αυτό το στρες, να είμαστε όλοι χαλαρά και τι άλλο. Ξέρω εγώ, να έχουμε όλοι λεφτά, να είμαστε πλούσιοι. Να είμαστε φραγκάτι. Να είμαστε ειλικρινείς. Να μην κοροϊδεύουμε και να φροντίζουμε για το καλό, το γενικό καλό. Εγώ λέω να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θέλω λιγότερα ψέματα. Ου μπλέξεις, πια νομίζω ότι είναι και οι κυριότεροι. Ου πιείς για να χαρείς. Ου ψευδίσεις την αγάπη. Τι? Μην πεις ψέματα ότι αγαπάς. Δεν το νιώθεις, μην το πεις. Μην το πεις. Όλοι μας νομίζαμε κάποια στιγμή ότι αγαπούσαμε ή νομίζαμε ότι μας έχουν αγαπήσει. Ενώ ήταν ενθουσιασμός, όπως είπες, ανάγκη και τέτοια πράγματα. Το οποίο τελικά κάποιο το αίσθημα χειριστήκαμε ή μας το χειρίστηκε. Οπότε αυτό πληγώνει, πονάει. Να τραγουδάτε, ναι. Να αγαπάτε, ναι. Και να καψουρεύεστε. Μπράβο, ζουρέ, τι ωραία. Μην λέτε ψέματα και μην κλέβετε. Μην υποκρίνεστε. Οργασμούς. Οργασμού. Αγαπάτε αλλήλους. Είμαστε δίκαιοι. Να τρώμε πολλά γλυκά. Μην κάνουμε αμαρτίες. Αγάπη, φιλία, φαΐ. Να αγαπάτε θετική ενέργεια και να κάνετε σεξ. Ου κερατώσεις. Ναι ρε φίλε, ναι, πες τα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο. Όχι, είμαι με μία εντολή, είμαι μια χαρά. Να σέβεσαι τον άλλον και είμαι οκ. Okay. Είναι σατανικό το σεξ. Καμιά φορά ναι. Σ' αρέσει σατανικό. Εξαρτάται, όχι, εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά εξαρτάται αυτοί που επιλέγουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Μέσα τους το μυαλό. Το μυαλό. Μυαλό τα κάνει όλα. Κάτι δίθεν κυρίες, εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πώς αλλιώς εξηγείται ο έρωτας? Με το σώμα. Όχι. Όχι βέβαια. Χριστιανικό το σεξ, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Είναι κάτι που νομίζω ότι έχει πλάσει ο Θεός. Παιδιά, το σεξ είναι όλων. Ανοίξει σε όλους. Είναι όπως το αίμα και το σώμα του Χριστού. Πρέπει όλοι να το πίνουμε. Όλοι να το τρώμε. Σατανιστείτε. Αν το κάνουν και σατανιστέ, θα γίνεται σατανικό. Είναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Όχι. Μπορείς να το κάνεις εσύ άμα θες, αλλά δεν είναι. Θα σ' άρεσε. Το σεξ η εκκλησία, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, η εκκλησία όπως όλοι γνωρίζουμε σε όλα επεμβαίνει. Οπότε δεν θα μπορούσε να μην επεμβαίνει και στο σεξ. Κατ. Κοίτα, όχι, αλλά μπορεί να γίνει. Σ' αρέσει πιο πολύ σατανικό ή pure feelings? Ξέρω, ανάλογα, με φάσεις. Θα άλλαζες θρησκεία για έναν έρωτα, Στυλιανή μου? Όχι ποτέ, τίποτα δεν θα άλλαζα για έναν έρωτα. Θα χαλάσω εγώ τη φωτιά μου για τον άλλον. Ούτε τη θρησκεία σου? Τίποτα. Δεν το ξέρω αυτό τη στιγμή εκείνη. Άμα θέλεις να παντρευτείς και είναι άλλη θρησκεία και θέλει να αλλάξεις για να παντρευτείτε, θα την άλλαζες? Όχι την πίστη σου, μόνο το χαρτί. Το χάρτη. Μα δεν ξέρω, λίγα, δεν μου συμβεί ποτέ, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Θα πρέπει να ήταν τώρα super wow. Για να πεις, δεν θέλω. Super duper. Ναι, ναι. Δεν θέλω να ακούω τίποτα άλλο. Όχι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξω θρησκεία για έναν έρωτα. Όχι. 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 Θρησκεία είναι κάτι που πιστεύω είναι προσωπικό και δεν πρέπει να αλλάζει. Ποτέ. Η θρησκεία είναι πάνω απ' όλα. Το σεξ είναι προσωρινό. Για έναν έρωτα, όχι για μια απλή περιστασιακή σχέση. Άμα είναι καλός άνθρωπος θα μπορούσε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Το πιστεύεις? Πιστεύω. Πες τώρα ότι εσύ πιστεύεις κάπου. Η πίστη δεν είναι πολύ προσωπικό πράγμα. Θέλω να πω ότι επειδή θα αλλάξεις τα χαρτιά θρησκεία για να παντρευτείς, θα αλλάξεις και η πίστη που έχεις μέσα σου, που έχεις μεγαλώσει. Όχι βέβαια. Τυπικό θα είναι, αλλά στα χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά μπορεί να το κάνω. Θα τον έκανα εκείνο θρησκεία. Θα άλλαζα και ράφτη. Like, subscribe, το καμπανάκι. Όπου είναι γι' αυτό, χτυπήστε δυνατά την καμπάνα. Τέλος. Χτυπήστε την. Σου κάνω τον Άγιο, αχ, καμάρισα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα. Σε ποια είναι η ώρα.